Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα επεισόδιο Ρώτα τον PR, οτιδήποτε θέλετε. Σήμερα έχουμε δύο απαντήσεις, δηλαδή δύο ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται λίγο μεταξύ τους. Οπότε δεν θα κάνω δύο ξεχωριστά βίντεο, θα κάνω ένα. Πάμε να δούμε και τις δύο ερωτήσεις. Καλησπέρα Παναγιώτη, θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για τα workout των κοιλιακών και συγκεκριμένα για το αν θα πρέπει να είναι γρήγορα και απότομα και όλες οι ασκήσεις να γίνονται σε κάτω από 10 λεπτά ή να παίρνουν κανονικά το χρόνο τους όπως άλλες ασκήσεις σε άλλα μέρη του σώματος. Αυτό, καλή συνέχεια. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς να έχω μεγαλύτερη μυϊκότητα στους κοιλιακούς, διότι παρόλο που έχω μικρά ποσοστά λίπους, δεν μπορώ να το πετύχω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το σημερινό θέμα είναι η κοιλιακή. Ποιος είναι, κατά την άποψή μου, πάντα ο καλύτερος τρόπος για να τους προπονούμε, τι θα μας δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα, και η επόμενη ερώτηση είναι πώς θα έχουμε καλύτερη μυϊκότητα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή, ωραία. Κοιλιακοί, πώς τους προπονούμε? Τους προπονούμε για δύο σοβαρούς λόγους. Ο πρώτος είναι function, που σημαίνει λειτουργικότητα, λειτουργία. Η κοιλιακή, ό,τι κίνηση και να κάνεις, έρχεται από τον κορμό σου, έρχεται από τους κοιλιακούς σου. Οπότε, είτε να σηκώσεις το χέρι σου, είτε να σηκώσεις το πόδι σου για να προπονήσεις, οι κοιλιακοί σου με κάποιον τρόπο ενεργοποιούνται, με κάποιον τρόπο σε στηρίζουν, με κάποιον τρόπο σου προσφέρουν κάτι σε αυτή την κίνηση. Όταν σηκώνω το πόδι μου, το χέρι μου δεν με βοηθάει στο να σηκώσω το πόδι, όμως οι κοιλιακοί με βοηθάνε. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε έναν δυνατό κορμό. Επίσης, γρήγορη παρένθεση, ο κορμός δεν είναι μόνο οι κοιλιακοί μας, αυτούς που βλέπουμε μπροστά και αυτούς που βλέπουμε από το πλάι, έχουμε και από πίσω τους ραχαίους. Όλοι αυτοί οι μυς συνεργάζονται ώστε να μπορείς εσύ να περπατήσεις ή να στηριχτείς ή να μη σπάσεις ποδηλική σου στήλη όταν κάνεις κάθισμα ή deadlift. Οπότε θέλουμε να υπάρχει μια ομοιόμορφη προπόνηση ή ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους μύες. Άμα αυτή η πλευρά είναι πολύ δυνατή, πρέπει και αυτή η πλευρά να είναι πάρα πολύ δυνατή. Άμα έχω πάρα πολύ δυνατούς κοιλιακούς, πρέπει να έχω και πολύ δυνατούς ραχαίους. Αλλιώς οι κοιλιακοί θα με τραβάνε μπροστά και θα κάνω καμπούρα. Ή θα με τραβάνε την μία πλευρά και θα είμαι στραβός. Θέλουμε ισορροπία. Οπότε, όπως είπα, τους προπονούμε για λειτουργικότητα. Δεν ξέρω αν το είπα καν. Τέλος πάντων, τους προπονούμε για δύο λόγους. Λειτουργικότητα σε όλες αυτές τις κινήσεις, να μας προσφέρουν ισορροπία, να μας προσφέρουν στήριξη, να προστατεύουν τα όργανά μας, τη σποδηλική μας στήλη. Και looks, εμφάνιση. Θέλουμε να έχουμε six-pack γιατί είναι sexy. Οπότε, αυτή είναι η δύο λόγοι που τους προπονούμε. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος προπόνησης? Καταρχάς, επειδή όπως σας είπα, οι κοιλιακοί χρησιμοποιούνται καθημερινά άπειρες φορές. Κάθεσαι στην καρέκλα, σηκώθησε από την καρέκλα, πήρε το πιάτο σου, το κατέβασε στο τραπέζι, κάθεσαι στην καρέκλα για να το φας, ήπια νερό, σηκώθηκε προς τα πίσω κτλ. Είναι μύες που παίρνουν πάρα πολύ στρεσάρισμα. Okay? Σηκώνουν πάρα πολύ, έχουν πολύ φόρτο εργασίας. Οπότε σημαίνει ότι ξεκουράζονται και πιο γρήγορα. Οπότε σημαίνει ότι μπορείς να τους προπονείς και περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα. Μπορείς το στήθος να το προπονείς 2-3 φορές. Τους κοιλιακούς μπορείς να τους προπονήσεις μέχρι και 5. Από 3 μέχρι 5. Τώρα, η ιδανική διάρκεια μπορεί να είναι και λιγότερο από 10 λεπτά, άμα ας πούμε κάνεις 3 set μίας άσκησης τη μέρα, έντονα, μπορεί να σου πάρει λιγότερο από 10 λεπτά, ok. Αλλά κάπου ανάμεσα σε 10 με 20 λεπτά είναι καλό να διαρκούν οι προπονήσεις σου. Δεν ανάγκη κάθε μέρα να κάνεις 20 λεπτά. Όμως μπορεί άμα έχεις 2 ή 3 προπονήσεις κοιλιακών να είναι 20 λεπτές. Τώρα, τι ασκήσεις προτείνω εγώ για τους κοιλιακούς? Πάμε να δούμε τις ασκήσεις. Αρχικά, όπως είπα, η απομόνωση μάλλον θα μας βοηθήσει στα looks, στην εμφάνιση. Όμως, το πιο σημαντικό, τι να το κάνω αν έχω κοιλιακούς, αν περπατάω έτσι. Οκ, ναι, φαίνεται το six pack μου, όμως φαίνεται η καμπούρα μου. Το πιο σημαντικό είναι η λειτουργία. Οπότε, ασκήσεις των κοιλιακών που ενεργοποιούν μαζί και άλλα μέρη του σώματος, κατά την γνώμη μου, είναι προτιμότερες. Δύο από αυτές τις ασκήσεις είναι το plank position, εννοείται διάφορες διαφοροποιήσεις, διάφορα variation του plank. Μπορείς να το κάνεις με δεδομένα χέρια, κάτω χέρια, μπορείς να φέρνεις το γόνατο στον αγκώνα σου για να ενεργοποιήσεις και τους πλάγιους κοιλιακούς. Όμως στο plank λειτουργεί όλος ο κορμός σου ισομετρικά, εκτός και άμα κουνάς χέρια πόδια, λειτουργεί ο κορμός σε ενεργοποίηση όλου του υπόλοιπου σώματος. Και το plank position και το hollow hold, αυτό που είναι μόνο η μέση σου στο πάτωμα και ο υπόλοιπος
τα χέρια σου, τα πόδια σου ή σε προσπαθεί να τα κρατήσει πάνω. Αυτές δύο είναι δύο πολύ καλές ισομετρικές ασκήσεις. Ισομετρική λειτουργία έχουν οι κοιλιακοί όταν κατεβαίνεις στο κάθισμα. Okay. Δεν λυγίζει η μέση σου, όμως είναι σφιχτή για να μην λυγίσει η μέση σου. Όταν κάνεις crunches, εκεί λυγίζει η μέση σου. Okay. Οπότε, οι επόμενες δύο ασκήσεις είναι οι crunches από όποια πλευρά, είτε μπροστά είτε στο πλάι, από διαφορετική γωνία γυμνάζεις τους κοιλιακούς σου, και leg raises. Τώρα, στα leg raises, το σημαντικό των κοιλιακών είναι να κουνιέται η λεκάνη. Okay. Μόνο το να σηκώσεις το πόδι σου προς τα πάνω, ναι, οι κοιλιακοί ενεργοποιούνται για να σε ισορροπήσουν και να μην πέσεις, όμως το σήκωμα το κάνει ο λαγανοψωίτης. Εσύ δεν θες να κάνεις το σήκωμα με το λαγανοψωίτη, θες να το κάνεις με τους κοιλιακούς. Οπότε, αντί να σηκώνεις μόνο το πόδι, το φέρνεις και λίγο μπροστά, okay, να μπει μέσα η λεκάνη, να λειτουργήσουν πολύ περισσότερο οι κοιλιακοί. Εννοείται δεν είναι μόνο αυτές οι ασκήσεις που σου λέω, υπάρχουν και άλλες. Μία άλλη άσκηση που μου αρέσει είναι το twist, okay, οι στροφές. Μπορείς είτε να κάθεσαι κάτω σε seated position, που σημαίνει ότι τέλος πάντων είναι ο ποπός στο πάτωμα, θα στο βάλω και στην οθόνη για να το δεις πιο εύκολα από ό,τι να το εξηγώ, και να γυρνάς δεξιά-αριστερά. Το ίδιο, η variation από αυτήν την άσκηση μπορείς να κάνεις και στην τροχαλία. Είσαι όρθιος και απλά στρίβεις. Πάλι γυμνάζεται ο κορμός σου. Και μία από τις αγαπημένες μου κινήσεις για κοιλιακούς, πολύ αθλητική κίνηση, είναι να πετάς μια μπάλα μακριά, ok. Είτε την πετάς από πάνω προς τα κάτω, αν την πετάς προς τα πίσω λειτουργούν οι ραχιαίοι, είτε πλάγια, ο κορμός σου δουλεύει πάρα πολύ σε τέτοιες έντονες ασκήσεις. Αυτές είναι απλά 6 ασκήσεις που προτείνω. Τώρα, πόσες επαναλήψεις. Επειδή, όπως σου είπα, οι κοιλιακοί ξεκουράζονται εύκολα, δουλεύουν συνέχεια, είναι μύες που λειτουργούν σε καθημερινή βάση πάρα πολλές φορές, 15 με 20, εδώ πέρα θα χτίσεις την αντοχή, ok. Οπότε, καλό είναι όλες οι ασκήσεις σου να είναι μέσα σε αυτό το rep range. Τώρα, η επόμενη επιλογή είναι να κάνεις 8 με 12. Αυτό θα το πρότεινα σε κάποιον που θέλει να κάνει υπερτροφία κοιλιακών. Η υπερτροφία των κοιλιακών είναι δύσκολη, ωραία. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα bicep που θα κάνεις μερικά σετ με την μπάρα και αμέσως θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Είναι όπως τις γάτες που όσο και να κάνεις, είναι δύσκολο να μεγαλώσουν. Οπότε, αν θέλεις να έχεις πιο βαθιά κοψίματα και να χτίσεις λίγο περισσότερο μύες στους κοιλιακούς σου, 8 με 12 επαναλήψεις με έξτρα κιλά. Αν δεν μπορείς να κάνεις ασκήσεις χωρίς κιλά, δεν σημαίνει ότι πας 8 με 12 επαναλήψεις με κιλά. Σιγά σιγά χτίζεις τη δύναμή σου, έτσι. Οπότε, με έξτρα κιλά ποιες ασκήσεις μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις τις στροφές, μπορείς να κάνεις τα crunches, να κρατάς κάτι στο στήθος σου. Ή η ίδια ακριβώς κίνηση είναι και στο σκηνή που το βάζεις πίσω από την πλάτη σου και κατεβαίνεις στο πάτωμα. Το ίδιο και στα leg raises. Μπορείς να έχεις βάρος στα πόδια και να σηκώνεις τα πόδια σου. Τώρα, περνάω στη δεύτερη ερώτηση, μικρότητα στους κοιλιακούς. Δεν έχω δει το σώμα σου, αλλά μου φαίνεσαι μικρός, οπότε για να χτίσεις μικρότητα πρέπει και το υπόλοιπο σώμα να είναι μικρό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν γίνεται να είσαι, ας πούμε, 55 κιλά ή 60 κιλά και η κοιλιακή σου να είναι 20 από αυτά τα 55-60 κιλά, okay. Θα είναι και αυτή μικρή, θα είναι ανάλογη στο σώμα σου. Οπότε, στην ηλικία σου, που είπα ότι μου φαίνεσαι μικρός, θα σου πρότεινα να συγκεντρωθείς στο overall μυϊκότητα, που σημαίνει όλο το σώμα να μεγαλώσει. Πώς μεγαλώνει? Με προπόνηση, και μετά την προπόνηση, διατροφή. Σηκώνεις σιγά σιγά περισσότερο βάρη στις μεγάλες ασκήσεις, δυναμώνεις το στήθος σου, του σώμου σου, την πλάτη σου, τα πόδια σου. Σιγά σιγά αρχίζει να μεγαλώνει το σώμα, σηκώνεις περισσότερα κιλά, για να στηριχτεί, για να αντέξει το σώμα να τα σηκώσει αυτά, πρέπει να αναπτυχθούν και οι κοιλιακοί σου. Εφόσον το κάνεις αυτό, μπορείς στο τέλος ή μετά από καιρό που επικεντρώνεσαι πολύ εδώ, μπορείς να προσθέσεις και weighted επαναλήψεις σε κάποιες από αυτές τις ασκήσεις που σου είπα, crunches, leg raises, twists, να βάζεις πιο πολλά κιλά στη στροφή. Παρόλα αυτά, αυτό που θα σου δώσει αποτέλεσμα είναι το overall. Μην πεις ότι, α, ωραία, είμαι 55 κιλά, δεν με νοιάζει να έχω μεγάλα χέρια, οπότε δεν θα τα προπονήσω, ή όμως οπότε δεν θα τους προπονήσω, ας κάνω κατευθείαν weighted. Δύσκολο να δεις διαφορά
μόνο με το να γυμνάει στους κοιλιακούς σου, στους κοιλιακούς σου. Για να δεις διαφορά στους κοιλιακούς σου, πρέπει να γυμνάει όλο το υπόλοιπο σώμα σου. Τώρα, όλα αυτά δεν είναι τα μόνα που υπάρχουν για τους κοιλιακούς, όμως σας δείχνω, σας λέω, έναν τρόπο να τους προπονήσεις 3 με 5 φορές, τόσες επαναλήψεις, τόση ώρα μάλλον θα κρατήσει, κάποιες από τις ασκήσεις που μου αρέσουν αυτές. Στο looks, okay, όλα αυτά για function, πολύ ωραία. Στα looks δεν θα σου αρκέσουν, δεν θα σου φτάσουν μόνο οι weighted επαναλήψεις. Η διατροφή παίζει τον υπέρτατο ρόλο στο πόσο θα φανούν οι κοιλιακοί σου. Στην ηλικία σου, εσύ μου ρωτάς για τη μυϊκότητα, για να φανούν περισσότερο και πιο κομμένοι οι κοιλιακοί σου, δεν χρειάζεται να κάνεις δίαιτα. Πρέπει να έχεις ανάπτυξη, πρέπει να μεγαλώσεις, αν είσαι πιο μικρός, αν δεν είσαι 25 χρονών ας πούμε, ακόμα μεγαλώνεις. Οπότε σου προτείνω να μην είναι το κύριο objective σου, ο κύριος στόχος σου να είναι κομμένη η κοιλιακή σου. Εννοείται δεν θα γίνεις χοντρός, απλά θα τρως λίγο παραπάνω για να δυναμώσεις ολοκληρωτικά, γενικά, και θα φανούν και περισσότερο η κοιλιακή σου. Οπότε, όσοι προσπαθείτε να δείτε αποτέλεσμα στους κοιλιακούς σας, τώρα πιο γενικά μιλάω, όχι μόνο στα παιδιά που έστειλαν την ερώτηση, εφόσον έχετε χτίσει μια βασική δύναμη και στους κοιλιακούς και στο υπόλοιπο σώμα, επικεντρωθείτε στη διατροφή. Χωρίς διατροφή, χωρίς να πέσουν λίγο οι θερμίδες, χωρίς να ανέβει λίγο το νερό, χωρίς να πεινάσετε έστω και λίγο, δεν θα βγουν πολύ εντυπωσιακοί κοιλιακοί. Η γνώμη μου. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, δεν με ακούτε. Αν βλέπετε ακόμα το βίντεο, μάλλον θέλετε να με ακούσετε. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα, ειδικά εσάς που με ρωτήσατε αυτή την ερώτηση και εννοείται όποιος άλλος είδε το βίντεο. Στείλτε μου τις ερωτήσεις στο site μου, παναγιώτησραφαήλ.com. Έχει ένα βίντεο που σας εξηγεί ακριβώς πώς να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις με βίντεο έχουν προτεραιότητα, όμως όταν μου τελειώσω τα βίντεο θα αρχίσω να απαντάω και τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει αρκετοί από εσάς με μηνύματα. Θα λέμε στο επόμενο, γεια σας!